Η επίσκεψή μας εδώ στην Πτολεμαΐδα και αύριο στην Κοζάνη είναι μια επίσκεψη επικοινωνίας με τους πολίτες του νομού, με τους πολίτες της Πτολεμαΐδας, με τους πολίτες στην Κοζάνη, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πρώτα απ' όλα να αναδείξουμε, να προβάλλουμε την εναλλακτική μας πρόταση. Την πρόταση διεξόδου που προτείνει η ΛΑΕ. Αυτή την ώρα η Λαϊκή Ενότητα είναι η μόνη δύναμη η οποία ασκεί αντιπολίτευση, δρυμεί αντιπολίτευση, έχοντας όμως ταυτόχρονα και μια ριζοσπαστική και ρεαλιστική πρόταση για την πορεία της χώρας μας. Και αυτό που λέμε εμείς και το λέμε καθαρά είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από την κρίση μέσα στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα πρέπει να πάει σε εθνικό νόμισμα. Να εφαρμόσουμε και να χαράξουμε εθνική νομισματική πολιτική από μια εθνική κεντρική τράπεζα. Μια εθνική νομισματική πολιτική η οποία θα αποβλέπει, θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της χώρας, στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας, στη στήριξη μισθών και συντάξεων. Ταυτόχρονα, αυτό που προτείνουμε είναι διαγραφή του χρέους. Διαγραφή του δίδυμου χρέους. Και του δημόσιου χρέους, αλλά και μια ευρεία γενναία συσάχθεια για τα ιδιωτικά χρέη των αδυνάτων και μια ρύθμιση για τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το δίδυμο άχθος, θα έλεγα, του χρέους, δεν μπορούμε να έχουμε επανεκκίνηση της οικονομίας. Και εμείς έχουμε μια ρεαλιστική πρόταση για την αντιμετώπιση του χρέους. Ταυτόχρονα λέμε εθνικοποίηση των τραπεζών, ώστε οι τράπεζες υπό τον έλεγχο μιας λαϊκής κυβέρνησης να παίξουν ένα καινούριο αποκλειστικά αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό ρόλο και όχι να ληστεύουν όπως γίνεται σήμερα τον ελληνικό λαό. Και ο πενόμενος ελληνικός λαός να χρηματοδοτεί τις τράπεζες αντί οι τράπεζες να χρηματοδοτούν την οικονομία. Ζητάμε και διεκδικούμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, μια νέα πολιτική επενδύσεων και χρηματοδότησης οικονομίας και βεβαίως μια πολυδιάστατη πολιτική εξωτερικών σχέσεων για τη χώρα μας και μια πολυδιάστατη πολιτική διεθνών οικονομικών σχέσεων. Πιστεύουμε ότι με αυτούς τους άξονες που χοντρικά σας ανέφερα η χώρα θα μπορέσει να φύγει από την μέγενη και τη θηλιά των μνημονίων. Να μπει σε ένα καινούριο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Να σας βοηθήσω λίγο κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς μία κουβέντα για τον ΤΑΠ. Τον αζέρικο αγωγό, ο οποίος έχει την αμέριστη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως ξέρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ακούσουν καν για αγωγό με ρώσικο φυσικό αέριο, αυτή τη διακρατική συμφωνία που έκανα στην Πετρούπολη, αλλά βεβαίως αγκαλιάζουν με θέρμη τον αζέρικο αυτό αγωγό, διότι θεωρούν ότι τον ελέγχουν και ότι θα κατευθύνουν την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. Βοηθούντος βεβαίως και του ΤΑΠ. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που έλεγα και ως υπουργός, ότι η σύμβαση που υπεγράφει για τον αγωγό με το αζέρικο αυτό φυσικό αέριο είναι αποικιακή σύμβαση. Και όταν λέω αποικιακή σύμβαση το εννοώ. Το έλεγα και ως υπουργός της κυβέρνησης. Αυτός ο αγωγός δεν θα αφήνει ούτε ένα ευρώ στον τόπο. Και κυριολεκτό ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή εγώ επιδίωξα και πέτυχα να αρχίσει μια επαναδιαπραγμάτευση με την εταιρεία του αγωγού αυτού, στην οποία εταιρεία πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή η Ελλάδα. Πρωτοφανές αυτό. Εμείς δεν συμμετέχουμε ούτε ως δημόσιο στην εταιρεία διαχείρισης του αγωγού, ούτε καν ως μια ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Λοιπόν, πέτυχα μια
να ξεκινήσει μια επαναδιαπραγμάτευση η οποία θα αφορούσε την κατάργηση της φοροασυλίας για την εταιρεία του αγωγού. Η εταιρεία θα έχει κέρδη, αλλά φόρους δεν θα παίρνει στο δημόσιο. Την κατάργηση επίσης της πλήρους ασυδοσίας που έχει ο ΤΑΠ και την διεκδίκηση της επαναχάραξης του αγωγού σε ορισμένα σημεία του, μετά από διεκδικήσεις βεβαίως των τοπικών κοινωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της γης υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας. Και είχαν δίκιο οι τοπικές κοινωνίες και οι κινήματα που σε πολλά σημεία ζητούσαν επανόδευση σε άλλη βάση του αγωγού. Είχα ξεκινήσει και αυτές τις διαπραγματεύσεις για την επαναχάραξη της όδευσης σε αυτά τα βασικά σημεία. Επίσης, είχα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να αυξηθεί η αποζημίωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που θα έπαιρνε ο ΤΑΠ από τους αγρότες. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό βεβαίως σημείο. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα διαπραγματευόμαστε το να υπάρξουν αποδόσεις, αντισταθμιστικά ωφέλη, ετήσια αντισταθμιστικά ωφέλη για το δημόσιο από τη λειτουργία του αγωγού. Γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ από την πλευρά του αγωγού προς το ελληνικό δημόσιο, κάτι χρήματα έδιδε εφάπαξ στις τοπικές κοινωνίες κατά το δοκούν η εταιρεία, στους δήμους, στους τοπικούς που παίρναγε ο αγωγός. Αυτά εγώ διαπραγματευόμουν, δυστυχώς όμως, όταν έφυγα εγώ λόγω μνημονίου από την κυβέρνηση, η νεομνημονιακή κυβέρνηση Τσίπρα εγκατέλειψε τις διαπραγματεύσεις, τις διέκοψε, ενέδωσε στις πιέσεις των Αμερικάνων και των Αζέρων υπαλλήλων τους, και όλη αυτή η διαπραγματευτική τακτική που είχα και είχαμε αρχίσει να προωθούμε, εγκαταλείφθηκε. Και έτσι εγκαινιάστηκε σήμερα το έργο με την αποικιακή σύμβαση που είχαν συνάψει, συνομολογήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, που δεν ντρέπονται αυτή τη στιγμή να υποστηρίζουν τέτοιου είδους συμβάσεις για το έργο. Έπρεπε να ντρέπονται και να κρύβονται. Αν δει κανείς τη διακρατική συμφωνία που έκανα εγώ με την Ρωσία στην Πετρούπολη για τον αγωγό με το ρώσικο φυσικό αέριο και τη συγκρίνει με την συμφωνία του ΤΑΠ, είναι μέρα με τη νύχτα. Εμείς είχαμε συμμετοχή χωρίς να βάζουμε ούτε ένα ευρώ στη διαχείριση του αγωγού του φυσικού αερίου 50-50 με τους Ρώσους. Θα είχαμε ετήσια ωφέλη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τη λειτουργία του αγωγού με το ρώσικο φυσικό αέριο. Θα είχαμε φτηνή ενεργειακή τροφοδοσία από τον αγωγό για την Ελλάδα. Χιλιάδες φυσικά θέσεις εργασίας και γεωπολιτική αναβάθμιση. Με ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η διαφορά είναι χαώδης ανάμεσα στις δύο συμφωνίες. Εκποιείται από την κυβέρνηση, εκποιείται, τεμαχίζεται και υποβαθμίζεται, αποσυντίθεται στα ημάτια της. Αυτό το οποίο γίνεται σε βάρος της ΔΕΗ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την εφαρμογή των μνημονίων και με το νομοσχέδιο έκτρωμα το οποίο θα ψηφιστεί την Κυριακή, είναι ένα μέγα εθνικό έγκλημα. Ο ΑΔΜΙΕ στην ουσία πωλείται και αποχωρίζεται από τη ΔΕΗ, πράγμα που σημαίνει βαρύτατο πλήγμα για τη ΔΕΗ και τον ίδιο τον ΑΔΜΙΕ, αλλά για τη ΔΕΗ γιατί απέφερε ωφέλη στη ΔΕΗ, κέρδη στη ΔΕΗ ετήσια από το μονοπόλιο του ΑΔΜΙΕ. Επομένως θα δεχθεί η ΔΕΗ έτσι βαρύτατο πλήγμα από την ιδιωτικοποίηση, την πορεία ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, και από την άλλη μεριά η ΔΕΗ θα χάσει άμεσα το 25%
του φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει, το οποίο θα το δίδει σε τιμή κόστους στους ιδιώτες μέσω των συμβάσεων νόμε. Δηλαδή θα δουλεύει η ΔΕΗ για τα ιδιωτικά συμφέροντα. 25% του 30%. Ναι, το 30%. Και με προοπτική το 2019 να πάει στο 50% και ταυτόχρονα να εκχωρηθεί και το 51% των σταθμών της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ με τη φτηνή ενέργεια, δηλαδή λιγνίτης και νερά. Καταλαβαίνετε ότι η ΔΕΗ δεν έχει κανένα μέλλον από εκεί πέρα. Την Κυριακή πάνε να αποφασίσουν το τέλος της ΔΕΗ ως μιας μεγάλης δημόσιας αναπτυξιακής εταιρείας για την Ελλάδα. Βάζουν τα φόπετρα έτσι στη χώρα. Εμείς αντιστεκόμεθα, αντιδρούμε, είμαστε οι μόνοι που αντιδρούμε, είμαστε οι μόνοι που αντιδρούμε, που έχουμε εναλλακτική φωνή και εναλλακτική πρόταση και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Ζητάμε τη στήριξη βεβαίως της λαϊκής ενότητας σε αυτόν τον αγώνα. Τη ζητάμε τη στήριξη πρώτα απ' όλα από τον κόσμο της ΔΕΗ, από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, όλες τις μορφές των εργαζομένων της ΔΕΗ, διότι αυτοί είναι που θα πληγούν βαρύτατα και θα χάσουν και τη δουλειά τους από μια ΔΕΗ που συρρυκνώνεται και διαλύεται. Και βεβαίως ζητάμε τη στήριξη από όλο τον ελληνικό λαό, διότι η διάλυση και το λουκέτο στη ΔΕΗ, έτσι όπως πάει, θα είναι διάλυση και λουκέτο στην Ελλάδα. Για τους δημοτικούς συμβούλους, για τους πολίτες του Τολεμαΐδας, ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, σε όλη την Ελλάδα βέβαια και ιδιαίτερα για την περιοχή σας, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, διαλύουν την δημόσια ΔΕΗ, την αποσυνδέτουν, την τεμαχίζουν, την εκποιούν και στην ουσία την οδηγούν σε κλείσιμο. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά εγκλήματα και ξέρουμε πολύ καλά, ξέρετε πολύ περισσότερο εσείς, ότι μια τέτοια προοπτική για τη ΔΕΗ, αφανισμού της, στην ουσία σημαίνει ότι θα ερημώσει η Φτωλεμαΐδα και η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Το πλήγμα είναι ανεπανόρθωτο. Και βεβαίως το πλήγμα είναι πρώτα απ' όλα για όλη την Ελλάδα, για όλο τον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε. Είμαστε εδώ για να υψώσουμε μια φωνή για μια ενιαία καθετοποιημένη δημόσια ΔΕΗ η οποία θα ανασυγκροτείται για να προσφέρει υπηρεσίες στον τόπο και στον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ βεβαίως πρώτα απ' όλα για να αναδείξουμε την εναλλακτική μας ριζοσπαστική πρόταση για διέξοδο από την κρίση.